συζητούσαμε λίγο νωρίτερα σε ανθρωπιστικό επίπεδο πώς εξελίσσονται τα πράγματα στα πολλοουκρανικά σύνορα, με την προσφορά, την αλληλεγγύη και από ομάδες εθελοντικές Ελλήνων που βρίσκονται εκεί για να παράσχουν την βοήθεια όπου μπορούν, σε όποιους τομείς κρίνεται απαραίτητο. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα, συνομιλήσαμε με την πρώην διεθνή πολίστρια, την Μάνια Μπικόφ, ένας από τους ανθρώπους που πολλές φορές έχει βρεθεί στην πρώτη γραμμή της ανθρωπιστικής βοήθειας σε πολλές κρίσιμες καμπές, τόσο εντός όσο και εκτός συνόρου. Πάμε να δούμε σε πολιτικό, διπλωματικό επίπεδο πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Να συνομιλήσουμε με τον πολιτικό αναλυτή, τον κύριο Κουτσομίτη. Κύριε Κουτσομίτη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της. Θέλω να ξεκινήσω με δύο ειδήσεις που εμείς σπεύσαμε να σημειώσουμε ότι παρουσιάζουν έτσι μια ακτίδα φωτός, αλλά μάλλον τα πράγματα είναι έτσι λίγο αντικρουόμενα. Είχαμε χθες μια συνέντευξη που παραχώρησε ο κύριος Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC, όπου εκεί για πρώτη φορά ο κύριος Ζελένσκι υποστήριξε ότι μπορεί η Ουκρανία να συμβιβαστεί, να συζητήσει ένα συμβιβασμό για το πώς θα συνεχίσει η ζωή στις επίμαχες περιοχές και του Ντομπάς αλλά και της Κρυμαίας που από το 2014 βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή. Ταυτόχρονα έχουμε έστω και αργά να έχουμε το άνοιγμα δύο ανθρωπιστικών διαδρόμων για να βοηθηθούν ο άμαχος πληθυσμός κυρίως που θέλει να βγει από την επόλεμη ζώνη και να μετακινηθεί δυτικότερα, είτε εντός Ουκρανίας είτε ακόμη και εκτός Ουκρανίας, περνώντας σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Βρισκόμαστε, αν και είναι πρόωρο αυτό, ήθελα να ρωτήσω αν έχετε την ίδια εκτίμηση, στον προθάλαμο μιας συμφωνίας που βεβαίως θα εξακολουθήσει να μας κοστίζει σε αίμα, εννοώ, γιατί οι επιθέσεις συνεχίζονται. Νομίζω ότι συμφωνώ ότι είναι κάποια πρώτα δείγματα ότι πρέπει να υπάρξει κάποιο είδους συμβιβασμός. Για συμφωνία δεν μπορώ να κάνω χρήση της λέξης, mm-hmm. γιατί είναι, σημαίνει πολλά πράγματα. Αλλά νομίζω ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι θέλει να δείξει πλέον ότι αφενός είναι έτοιμος να βρει μια συμφωνία και αφετέρου προσπαθεί να περάσει, βλέπω, στον ουκρανικό λαό ένα μήνυμα αφενός ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα ειδικό καθεστώς για τις τρεις αυτές περιοχές. Και το δεύτερο, το οποίο είναι επίσης σημαντικό, είναι ότι έχει αρχίσει να περνάει το αφήγημα ότι μάλλον δεν αξίζει η αίτηση και η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ, διότι το ΝΑΤΟ δεν μας βοήθησε και δεν μπορεί να μας βοηθήσει με τη Ρωσία κτλ. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ στοχευμένο αφήγημα προς τον ουκρανικό λαό για να φύγει από τη μέση αυτός ο όρος τον οποίο θέτηκε η Ρωσία για να υπάρξει κάποιο είδους συμφωνία. Η όποια συμφωνία ή εν πάση περιπτώσει τα όποια κοινά σημεία, έστω και σε ένα πρώτο επίπεδο, μπορούν να βρεθούν, θα είναι με Ζελένσκι ή χωρίς Ζελένσκι? Μέχρι στιγμής βλέπουμε ότι η θέση του Ουκρανού Προέδρου παραμένει ισχυρή. Έχει ιδιαίτερη σημασία ότι οι διαρροές που δίδονται από τη ρωσική πλευρά δεν περιλαμβάνουν πλέον τους όρους της, ας πούμε, σε εισαγωγικά αποναζιστικοποίησης ή αλλαγής καθεστώτος. Υπάρχει για μένα πλέον ισχυρό το ενδεχόμενο παραμονής του Ζελένσκι στην ηγεσία της Ουκρανίας, από όπου και αυτή αν βρίσκεται, είτε παραμείνει στο Κίεβο είτε διαφύγει τελευταία στιγμή εφόσον σύμφωνα με τα σχέδια που μαθαίνουμε από δυτικές υπηρεσίες. Νομίζω ότι δεν συμφέρει και τη Ρωσία η εξόντωση του Ζελένσκι, τη στιγμή που έχει αυτή τη στιγμή σχεδόν ηρωοποιηθεί και από τον πληθυσμό και από τον λαό της Ουκρανίας. Θα είναι μια κίνηση η οποία θα δείχνει ότι δεν επιθυμεί ειρήνη και θα διονύσει τον πόλεμο για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, κάτι που επίσης δεν συμφέρει τη Ρωσία. Μήπως και για το Κρεμλίνο είναι μία πιθανή διέξοδος αυτό που προσφέρει ο Ζελένσκι? Και μιλώ για πιθανή διέξοδος διότι όλοι επιβεβαιώνουν ότι έχουν πέσει εκτός σχεδιασμών,
Αλλιώς τα περίμεναν, αλλιώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Ναι, ναι. Σαφέστατα. Κοιτάξτε, εάν υπάρξει, καλά θεωρώ ότι στην τελική λύση θεωρώ σίγουρο ότι η Κρυμαία θα περάσει στην κυριαρχία της Ρωσίας. Πιθανόν, πολύ πιθανό επίσης είναι να υπάρξει μια λύση ειδικού καθεστώτος ή κάτι το οποίο θα ικανοποιεί τη Ρωσία για τις δύο περιοχές της, του Ντομπάς και του Λουγκάνς. Και αυτό θεωρώ ότι καλύπτει σε μεγάλο βαθμό το αφήγημα του κυρίου Πούτιν, το οποίο πρέπει να φέρει απέναντι στο λαό της Ρωσίας για τους λόγους τους οποίους ξεκίνησε αυτή την πολεμική αναμέτρηση. Άλλωστε, νομίζω ότι πλέον και οι δύο πλευρές αυτό θα ήθελαν. Τι θέλω να πω. Δεν μπορώ να φανταστώ μετά όσα έχουν γίνει το Ζελένσκι να επιχειρεί να ασκήσει εξουσία στις περιοχές του Ντομπάς. Μιλώ για μετά τον πόλεμο. Δηλαδή το κλίμα δεν μπορώ να το φανταστεί κάποιος ότι θα μπορούσε να είναι θετικό για τον όποιο Ζελένσκι. Μπορεί να σήμερα είναι ο Ζελένσκι, τον όποιο Ουκρανό πρόεδρο. Την ίδια ώρα δεν μπορεί να φανταστεί κανείς με το πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα την Μόσχα να μπορεί να επιβληθεί σε περιοχές εκτός του Ντομπάς, δηλαδή στο Κίεβο για παράδειγμα. Θέλω να πω, δεν μπορεί να υπάρξει περιθώριο συμβίωσης είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά. Είναι λάθος? Όχι, τα λέτε απολύτως σωστά. Κατ' εμέ θεωρώ ότι έτσι όπως είχε εξελιχθεί ο πόλεμος, θεωρώ ότι είναι εκτός σχεδιασμού πλέον της Ρωσίας να επιβάλλει κατοχή σε ολόκληρη την επικράτεια της Ουκρανίας σε μια χώρα με 40 εκατομμύρια πληθυσμό. Ακόμη και σε επίπεδο, θα λέγαμε, επιμελητείας, για να επιβάλλει κατοχή σε ένα τόσο μεγάλο κράτος, πρέπει να διατηρεί η Ρωσία στρατεύματα και διοικητικές υπηρεσίες ύψους 400 με 500 χιλιάδων ατόμων. Mm-hmm. Και σημαίνει και τεράστια εκροή χρημάτων σε μισθοδοσία, σε τρόφιμα κτλ. Είναι κάτι το οποίο απαγορευτικό για τη Ρωσία αυτή τη στιγμή με τις κυρώσεις τις οποίες έχουν επιβληθεί. Οπότε με κάποιο εύσχυμο τρόπο πρέπει και η Ρωσία να βρει έναν τρόπο να φτάσει σε έναν συμβιβασμό με την Ουκρανία. Πιστεύω ότι το πιο ηχηρό μήνυμα ήρθε σήμερα το μεσημέρι, λίγο νωρίτερα, mm-hmm. από την έκτακτη τηλεδιάσκεψη που είχε ο πρόεδρος της Κίνας, ο Σι Τζινπινγκ, με τον Μανουέλ Μακρόν και τον Όλαφ Σόλτς, όπου τα κινέζικα μέσα διαραίουν ότι η Κίνα δήλωσε πρόθυμη να συντονίσει τη στάση της με την Ευρώπη, διότι οι κυρώσεις πλήττουν την παγκόσμια οικονομία και αυτό δεν πρέπει να συμβεί κλπ. Δηλαδή αυτό είναι ένα σαφέστατο μήνυμα προς τη Μόσχα, είναι ένα συστημένο γράμμα προς τη Μόσχα ότι κάπου πρέπει να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία, γιατί πήρε διαστάσεις οι οποίες δεν συμφέρουν κανέναν. Επομένως, κύριε Κουσομίτη, τι συνιστά η πληροφόρηση που έχουμε ότι οι Ρώσοι συγκεντρώνουν προμήθειες και ενισχύσεις γύρω από το Κίεβο και μάλιστα ένα από τα γνωστά αμερικανικά στρατιωτικά think tank, το Ινστιτούτο Πολεμικών Μελετών, εκτιμά ότι σήμερα απόψε θα ξεκινήσει η τελική επίθεση για το Κίεβο. Έχει νόημα? Κοιτάξτε, σαν τελική απειλή, ας πούμε με το πιστόλι στον κρόταφο για να υπάρξει συμφωνία, δεν αποκλείω καθόλου να υπάρξει επίθεση. η Ρωσία μας έχει δείξει σε πάμπολες πολεμικές αναμετρήσεις ότι φτάνει, χρησιμοποιεί κάθε μέσο ώστε να επιτύχει να φέρει τον αντίπαλο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τους χειρότερους δυνατούς όρους. Άρα θεωρώ ότι δεν αποκλείεται καθόλου να υπάρξει αυτή η έναρξη της περιβόητης εισβολής στο Κίεβο. Την περιμένουμε εδώ και μια εβδομάδα και δεν έχει συμβεί. Το οποίο βέβαια θα είναι τραγικό για χιλιάδες πολίτες που έχουν απομείνει εκεί. Δυστυχώς όμως στους κοινικούς υπολογισμούς του πολέμου είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως μπορεί και να το δούμε. Μάλιστα. Πάμε στο κομμάτι των κυρώσεων, όπου πλέον κάθε μέρα που περνάει γίνεται αντιληπτό ότι οι επιπτώσεις μάλλον των κυρώσεων δεν είναι μονοπλευρές, είναι αφίπλευρες. Δηλαδή ουσιαστικά επιστρέφουν ως ένα βαθμό και σε εκείνους που τις επιβάλλουν. Και μιλώ για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπροστά σε αυτή την κατεύθυνση, πιστεύετε ότι οδηγείται η Ευρωπαϊκή Ένωση στην έκδοση αυτού του ευρωομολόγου για να απαντήσει
σε κομβικά ζητήματα που αφορούν και το ενεργειακό κόστος, αλλά και βεβαίως τις αμυντικές δαπάνες. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο, είναι μονόδρομος αυτό, διότι ήταν σαφές εξ αρχής ότι οποιαδήποτε επιβολή κυρώσεων θα είχε σαφέστατα ένα αντίτιμο και για τις ευρωπαϊκές οικονομίες, τις κοινωνίες. Υπήρχαν πολλοί δεσμοί οικονομικοί με τη Ρωσία, οι οποίοι από τη στιγμή που αποκόπηκαν κάποιος θα πληρώσει το αντάλλαγμα. Και δεν είναι μόνο οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας, είναι και σε πάρα πολλά άλλα, σε μέταλλα, σε σπάνιες γεύσεις, σε πάρα πολλά προϊόντα. Σαφέστατα πρέπει να υπάρξει ένα σχέδιο και δεν είναι μόνο το ευρωομόλογο αυτό που μάθαμε το πρωί από το Bloomberg, που ενδεχομένως να ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες. Θεωρώ ότι χρειάζεται ένα συνολικό σχέδιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων αυτής της νέας κατάστασης στην Ευρώπη, η οποία είναι τρομακτική και αλλάζει σαφέστατα πάρα πολλά δεδομένα από αυτά που γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Επιστρέφοντας στα της Ρωσίας, της Μόσχας και πιο συγκεκριμένα στην εκπρόσωπο του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, θα ήθελα το δικό σας σχόλιο για αυτή την απίστευτη προκλητικότητα ανακοίνωση που εξέδωσε συγκεκριμένα μόνο για την Ελλάδα, αν και άλλες 26 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινούνται στην ίδια γραμμή και των κυρώσεων και της βοήθειας με στρατιωτικό υλικό ή ανθρωπιστική βοήθεια. Κοιτάξτε, η Ρωσία θεωρούσε εδώ και πολλές δεκαετίες ότι έχει το δικαίωμα με βάση τις συμφωνίες του 1944-45, συμφωνίες των ποσοστών και τα λοιπά, μην κάνουμε τώρα ιστορική αναδρομή, θεωρούσε ότι έχει ένα ποσοστό επιρροής στην Ελλάδα και έχει δικαίωμα να το έχει με διάφορους τρόπους. Το γεγονός ότι έχει υπάρξει τόσο δυναμική αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στις κινήσεις της Ρωσίας σαφέστατα προκάλεσαν πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια στη Μόσχα. Η αντίδραση όμως αυτή θεωρώ ότι ουσιαστικά υπονομεύει και τα ίδια τα ρωσικά συμφέροντα, διότι βάζει απέναντι συλλήβδην την ελληνική κοινωνία, συνολικά την ελληνική πολιτική τάξη, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να επουλωθούν οι πληγές από αυτή την πρόκληση την οποία επέφερε η αντίδραση του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών. Σαφέστατα θα μου πείτε, εγώ δεν μπορώ να δώσω συμβουλές στους Ρώσους πώς θα ασκήσουν εξωτερική πολιτική, αλλά αυτό που καταλαβαίνω σαφέστατα είναι ότι δεν υπηρετούν τα συμφέροντά τους στην Ελλάδα με αυτού του τρόπου της αντιδράσης. Πώς ερμηνεύεται όμως το γεγονός ότι είχαμε έτσι μια κλιμάκωση, δηλαδή δεν είναι τυχαία ούτε η πρώτη ανακοίνωση της Ρωσικής Πρεσβείας στην Αθηνά, που αν μη τι άλλο ήταν ανακοίνωση που δεν συντάσσεται ούτε από θύρα οπαδών, δηλαδή δεν χωρά αμφιβολία ότι δεν ήταν μια διπλωματική ανακοίνωση, δεν ήταν ένα κείμενο που έχει γραφτεί από διπλωμάτες, από κάποιον άλλον ίσως. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερο, έρχεται πάλι στο στόχαστρο η Ελλάδα, έρχεται μια τοποθέτηση από την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, την κυρία Ζαχάροβα, που πάλι επίσης βάζει στο στόχαστρο την Ελλάδα, επιμένει δηλαδή, εκεί θέλω να σταθώ, το Κρεμλίνο αποκλειστικά και μόνο στη στάση της Ελλάδας απέναντι στην εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία. Κοιτάξτε, έχουμε την εντύπωση ότι μόνο η Ελλάδα είναι αυτή τη στιγμή στο στόχαστρο. Αν δείτε τις δηλώσεις του Ρώσου πρέσβη στην Κύπρο, είναι ακόμη πιο επιθετικές και θα έλεγα και σε επίπεδο δηλαδή πλέον αφιλειότητας. Αυτού του τύπου όμως οι επιθετικές δηλώσεις υπάρχουν εδώ και χρόνια στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, οι οποίες ήταν στο στόχαστρο της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής, όπως ήταν η Βαλτική, η Πολωνία και άλλες χώρες, τις οποίες όμως δεν δίναμε ιδιαίτερη σημασία, διότι έπεφταν λίγο μακριά από την Ελλάδα, ήταν αλλωνών υποθέσεις. Δεν είναι κάτι, ας πούμε, καινούριο. Καινούριο είναι ως προς την χρήση τους στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι η τακτική της Ρωσίας στοχεύει στο να συσπυρώσει τους φίλους του ρωσικού καθεστώτος στην Ελλάδα και να επιδείξει μια πυγμή σε σχέση με τα γεγονότα, ότι δεν τα δέχεται, αντικρούει με κάθε τρόπο και καταγγέλει την ελληνική πολιτική τάξη. Αν δείτε όμως σε
αν θέλετε, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανθρώπων που κινούνται φιλικά προς την Ρωσία. Υπάρχει πολύ μεγάλη συσπήρωση των φιλορωσικών δυνάμεων στην Ελλάδα σε αυτούν την σύγκρουση. Μάλιστα. Θέλω να κλείσω με την Τουρκία με δύο ειδήσεις. Πρώτον, αυτή που προηγήθηκε, την τριμερή των Υπουργών Εξωτερικών Ρωσίας, Ουκρανίας και βεβαίως Τουρκίας στην Ατάλεια για την Πέμπτη, με την Τουρκία να επιδιώκει να αναβαθμίσει το ρόλο της και με αξιοποιώντας και αυτή την υπόθεση της εισβολής των Ρώσων στην Ουκρανία, και λίγες ώρες αργότερα την ανακοίνωση, μάλλον την πρόσκληση του Ερντογάν προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό να συναντηθούν. Τα συσχετίζετε? Κοιτάξτε, εμέσως σχετίζονται, διότι κινούνται γύρω από την Ουκρανική κρίση και οι δύο εξελίξεις. Για το πρώτο θα έλεγα ότι η Τουρκία έχει ήδη μια αναβαθμισμένη σχέση και με τη Ρωσία και με την Ουκρανία. Οπότε δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι κάτι το οποίο η Ρωσία προσπαθεί, ας πούμε, να στριμωχτεί, να χωθεί και να πάρει ένα ρόλο που δεν τον είχε. Τον έχει ήδη αυτό το ρόλο. Είναι συνομιλητής, ας το πούμε, έως και έμπιστος και των δύο αυτών χωρών. Επίσης υπάρχει η συγκυρία της Συνόδου της Ατάλειας, που είναι ένα φόρουμ διεθνές που διεξάγεται κάθε χρόνο. Οπότε δεν είναι μια έκτακτη συνάντηση, σύνοδος, για να έχουν σε επαφή οι τρεις πλευρές. Θα έλεγα ότι είναι πολύ δύσκολο να πει κανείς αυτή τη στιγμή γιατί αφήνουμε την Τουρκία να παίξει αυτό το ρόλο και γιατί να μην το παίζαμε εμείς αυτό το ρόλο. Η Ελλάδα δεν έχει τέτοιου είδους σχέσεις ούτε με τη Ρωσία ούτε με την Ουκρανία, ούτε είχε ποτέ. Οπότε δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να πούμε ότι ξαφνικά θα εμφανιζόμασταν εμείς και θα λέγαμε «Α, εμπιστευτείτε εμάς να παίξουμε τους μεσολαβητές». Δεν γίνεται έτσι στην εξωτερική πολιτική. Η Τουρκία, για λόγους που δεν είναι τώρα τις ώρες να εξετάσουμε, έχει ειδικές σχέσεις και με τις δύο αυτές χώρες. Τώρα, για το δεύτερο, θα έλεγα ότι έχει ενδιαφέρον το timing και η συγκυρία αυτής της συνάντησης. Νομίζω ότι και η Τουρκία δεν θέλει να έχει διάφορα μέτωπα ανοιχτά τη στιγμή που υπάρχει όλη αυτή η παγκόσμια αναταραχή ή η οικονομική κρίση που θα έρθει από τις κυρώσεις, διότι δεν θα υποστεί μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση τρομερό πρόβλημα από τις κυρώσεις, θα υποστεί και η Τουρκία, διότι οι τιμές της ενέργειας πλήττουν και την Τουρκία. Και σε πολύ μεγάλο βαθμό, και με τεράστιο πληθωρισμό και με έλλειψη συναλλάγματος και πολλά και με δυσκολία άντλησης ξένων κεφαλαίων. Άρα η Τουρκία έχει κίνητρο να αναζητήσει ίσως κάποιου είδους νηνεμία στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Από την άλλη πλευρά, θα έλεγα και η Ελλάδα δεν έχει κάτι να χάσει από αυτή τη συνάντηση, τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός μπορέσει να θέσει τα ζητήματα που ενδιαφέρουν τη χώρα. Ποια είναι αυτά τα ζητήματα? Η προκλητικότητα και αναθεωρητικές προκλήσεις της Τουρκίας απέναντι στη χώρα μας και το Κυπριακό. Αυτά τα δύο ζητήματα είναι κέρια σημασίας και νομίζω ότι έχει ευκαιρία ο Πρωθυπουργός να τα θέσει με τον τρόπο που πρέπει. Δηλαδή και το ζήτημα της γαλάσσιας πατρίδας και το ζήτημα του αιτήματος αποστρατικοποίησης των νησιών και της διχοτόμησης της Κύπρου. Μάλιστα. Κύριε Κουσομίτη, πριν σας αποχαιρετήσω, μιας και κλείνουμε με την Τουρκία, είναι σίγουρα πολύ πρόωρο να το αποτιμήσουμε, αλλά έχετε μια πρώτη εικόνα τελικά? Όλη αυτή η υπόθεση ανοίγει όρεξη στον Ερντογάν, ενώ της πρακτικής και της στρατηγικής και του σχεδιασμού που ακολουθεί η Ρωσία, ή κλείνει όρεξη? Εγώ θα έλεγα ότι δυσκολεύει αναθεωρητικές τάσεις της Τουρκίας, διότι πλέον οι αφελείς ή οι θελημένα αφελείς στη Δύση έχουν χάσει πάρα πολλά επιχειρήματα. Μέχρι πριν λίγο καιρό, εάν αναφέραμε ότι κάποια δύναμη μπορεί να θέλει αλλαγή συνόρων στην Ευρώπη, μας κοιτούσαν με συγκατάβαση. Πλέον αυτού του είδους οι καταγγελίες θα ακούγονται πάρα πολύ, με πάρα πολύ σοβαρότητα και πάρα πολύ προσοχή. Άρα δεν θα είναι εύκολο από εδώ και πέρα ο κύριος Ερντογάν να διαμηνύει διάφορα για αλλαγή καθεστώτος στα νησιά του Αιγαίου ή για αναθεώρηση συνθήκης της Λοζάνης και διάφορα τέτοια προκλητικά. Νομίζω ότι σε επίπεδο τουλάχιστον φραστικό δυσκολεύει η θέση της Τουρκίας. Εάν τολμήσει να υποφεληθεί από αυτή την παγκόσμια αναταραχή
για να πετύχει κάποιο όφελος, νομίζω θα βγει απολύτως χαμένος, διότι η ενότητα της Δύσης απέναντι σε τέτοιου είδους πρακτικές πλέον πιστεύω ότι θα είναι πολύ ισχυρή. Πολύ ισχυρή θα είναι από εδώ και πέρα η αντίσταση σε τέτοιου είδους πρακτικές. Κύριε Κουτσομίτη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία και τη βοήθειά σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιάννης Κουτσομίτης, δημοσιογράφος αναλυτής. Εμείς πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.